υπό 300 μέτρα ασφαλείας ξανά ενώπιον δικαστηρίου δράστης του τριπλού φωνικού της Λεμεσού. Ο συνήγορος της κατηγορούσας αρχής ζήτησε από το δικαστήριο την διαγραφή δύο μαρτύρων, οι οποίοι τοποθετήθηκαν με τρόπο διαφορετικό σε σχέση με τις αρχικές τους καταθέσεις και ως εκ τούτου έχουν κριθεί αναξιόπιστοι. Πρόκειται για δύο πρόσωπα που βρίσκονταν στην περιοχή της πλατείας Ηρών το βράδυ του εγκλήματος. Ναι, και σε αυτή τη δικάσιμη νικήτα δεν έλειψε η αναστάτωση. Λίγο πριν την έναρξη της δίκης προκλήθηκε η μικρή αναστάτωση εντός της αίθουσας του δικαστηρίου, όταν η αραβωνιαστικιά του κατηγορουμένου πιάστηκε από αστυνομικό να φωτογραφίζει τους παρευρισκομένους. Αστυνομικός της πήρε το κινητό και διαπίστωσε ότι όντως στη συσκευή της υπήρχαν φωτογραφίες από την αίθουσα. Την οδήγησε εκτός του δικαστηρίου και παρέλαβε το κινητό της, ενώ δεν της είχε επιτραπεί να εισέλθει στην αίθουσα για να παρακολουθήσει την υπόλοιπη διαδικασία. Η κατηγορούσα αρχής ζήτησε παράλληλα από το δικαστήριο να ανοιχθεί υπόθεση εναντίον της. Αποτέλεσμα τούτου ήταν η διακοπή της διαδικασίας για διάστημα 15 λεπτών. Χθες, Νικήτα, συμπληρώθηκε ένας χρόνος από τη μέρα του φωνικού. Και να σου πω επίσης ότι για την υπόθεση έχουν καταθέσει ήδη οι περισσότεροι μάρτυρες, μεταξύ αυτών η πρώην κοπέλα του κατηγορουμένου και η αραβωνιαστικιά του Παράσχου Μπουρζή. Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με την κατάθεση της νεαρής, το βράδυ της 24ης Νοεμβρίου του 2015, τα τρία θύματα μετέβησαν στην πλατεία Ηρών για να ζητήσουν εξηγήσεις από τον 31χρονο, ο οποίος φέρεται να αναφέρθηκε σε σεξουαλικού περιεχομένου σχόλια εναντίον της, όταν ο ένας εκ των θυμάτων του τηλεφώνησε επειδή είχε στείλει έτοιμα φιλίας στην ίδια στον προσωπικό της λογαριασμό σε κοινωνικό δίκτυο. Η αντιδικία μεταξύ των δύο μερών είχε ξεκινήσει λίγο καιρό προηγουμένως, όταν η πρώην κοπέλα του είχε κάνει παράπονο στα αδέρφια για ξυλοδαρμό της από τον 31χρονο. Να σου πω ότι η δικάσιμο συνεχίζεται μέχρι και αυτή την ώρα.